Θα ήθελα να παρακαλέσω τώρα τον αναπληρωτή διευθυντή του προγράμματος, καθηγητή κύριο Γεώργιο Ιωάννου, να προσέλθει προκειμένου να απονείμει τα αριστεία ακαδημαϊκής επίδοσης. Νομίζω ότι είσαστε όλοι πρώτοι, μια και καταφέρετε να τελειώσετε αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, αλλά πάντα υπάρχουν και οι πρώτοι των πρώτων. Και αυτούς θα καλέσω στο βήμα. Πρώτα-πρώτα, την πρώτη φοιτήτρια του προγράμματος πλήρους φοίτησης, η οποία είναι η Εμμανουέλα Συφναίου. Και για να υπάρχει και ισορροπία στα πράγματα, και τον πρώτο φοιτητή του προγράμματος μερικής φοίτησης, τον κύριο Κωνσταντίνο Σκιάνη. Και συνεχίζουμε με τα βραβεία, γιατί έχουμε πολλά απόψε. Θα ήθελα ο υπεύθυνος ειδίκευσης επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων, αναπληρωτής καθηγητής κ. Κλάς Έρικ Σόντερκης, να προσέλθει προκειμένου να απονείμει τα αριστεία πτυχιακών εργασιών εφαρμογής. Καλησπέρα σε όλους. Οι πτυχιακές εργασίες εφαρμογής γίνονται σε συνεργασία μεταξύ εταιριών και ομάδων φοιτητών για την μελέτη και επίλυση συγκεκριμένων επιχειρησιακών προβλημάτων. Όπως κάθε χρόνο βραβεύονται οι τρεις καλύτερες εργασίες. Προτάθηκαν λοιπόν αυτοί οι τρεις εργασίες από την Πανεπιστημιακή Επιτροπή Αξιολόγησης και στη συνέχεια έγινε μια δεύτερη παρουσίαση των ομάδων αυτών σε μια Επιτροπή Εξωτερικών Αξιολογητών, υψηλόβαθμων στελεχών και επιχειρηματών. Η εξωτερική αυτή ομάδα αξιολόγησης λαμβάνει την αποκλειστική και την τελική απόφαση για την διάταξη των τρίων βραβείων. Πριν περνάμε στα βραβεία, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που κάνουν δυνατή την πλέον τώρα δεκάχρονη διαδικασία των εργασιών εφαρμογής, τους μάνατζερ πρώτα απ' όλα και τα στελέχη των εταιριών και οργανισμών που προσφέρουν όλα και περισσότερα ενδιαφέροντα θέματα κάθε χρόνο, τους φοιτητές που με τόσο πάθος, σκληρή δουλειά και καινοτομική σκέψη ολοκληρώνουν εξαιρετικές μελέτες, τους καθηγητές που επιβλέπουν τις εργασίες, τους εξωτερικούς αξιολογητές που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία βράβευσης και προφανώς τα δικά μας στελέχη, η Έρικα, η Μαρία, η Ιωάννα, που υποστηρίζουν πρακτικά όλη αυτή τη διαδικασία. Ήρθε λοιπόν η ώρα για τα βραβεία. Το τρίτο βραβείο απονέμεται στην ομάδα Σοφία Γεμενιτσίογλου, Ιωάννα Μουρούτη, Απόστολος Βλάχος, που εκπώνησαν για την εταιρεία Alpha Bank, Alpha Τράπεζα, το έργο με τίτλο «Drivers of Retail Credit Risk in Southeast Europe». Παρακαλώ τους φοιτητές να προσέλθουν επάνω. Όσο έρχονται οι φοιτητές, θα πω απλά ένα σύντομο απόσπασμα από τον κύριο Αντράκτα of the Credit Risk Division Alpha Bank. Θα το διαβάσω στα αγγλικά, γιατί έχει όλα, όπως ξέρετε, το πρόγραμμα γίνει στα αγγλικά. «The top quality student work has important implications for our bank, as the findings will be used in our analysis that aims at leading to changes in our credit evaluation procedures». Λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια λοιπόν στην τρίτη ομάδα. Περάσουμε στο δεύτερο βραβείο που απονέμεται στην ομάδα Νεβένα Πετρόβιτς, Μαρία Στοιάνοβιτς, Μαρία Τιλκερίδου, Κώστας Βουδούρης.
εκπώνησαν για την εταιρεία Tasty Foods SA το έργο με τίτλο Building the Habit of Joint Consumption. Επιβλέπουν καθηγητής ο κύριος Δημητριάδης, ξέχασα να πω, επιβλέπουν καθηγητής στο τρίτο βραβείο του κύριος Μάρκελος. Διαβάζω ένα απόσπασμα από τα σχόλια του κυρίου Βασίλη Μίσιος, Brand Manager της Tasty Foods. The business case the team developed was very thorough and covered many different areas. The team exhibited impressive professionalism and the outcome will be highly useful for the company. Συγχαρητήρια λοιπόν. Και περνάμε στο πρώτο βραβείο που απονέμεται στην ομάδα Ευθύμιος Αραβαντινός, Χριστόδουλος, συγγνώμη, Ευθύμιος Αποστολόπουλος, Χριστόδουλος Αραβαντινός, Αχιλλίας Χίτας και Βασίλης Γιώγας. Εκπώνησαν για την εταιρεία Enel Green Power Hellas το έργο με τίτλο Creation of a Project Management Template for Construction Projects. Επιβλέπουν καθηγητής ο Μιλών. Διαβάζω ένα απόσπασμα από τα σχόλια των κυρίων Μιχάλη Γλύκα, Head of Engineering and Construction, και Γιώργο Στάση, Country Manager in Enel Green Power Hellas. With creative and out-of-the-box thinking, the team excelled in developing a systematic method for project monitor and control that fully satisfied our initial demand and will provide us with a useful and a unique competitive advantage. Θερμά συγχαρητήρια, λοιπόν. Ευχαριστώ σε όλους. Και συνεχίζουμε με τα αριστεία διδασκαλίας. Ο αναπληρωτής, παρακαλώ, αναπληρωτής διευθυντής του προγράμματος, καθηγητής κύριος Γιώργος Ιωάννου, να προσέλθει προκειμένου να απονείμει τα αριστεία διδασκαλίας. Λοιπόν, εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος σήμερα, γιατί όλο βραβεία δίνω. Λοιπόν. Και η δεύτερη μεγαλύτερη χαρά ενός ακαδημαϊκού, μετά από τη βράβευση των φοιτητών του, είναι να βραβεύει συναδέλφους του. Η απονομή ενός αριστείου διδασκαλίας αποτελεί τη μέγιστη τιμή τόσο για αυτόν που το κερδίζει, όσο και για αυτόν που το δίνει. Φέτος, όπως έχουμε καθιερώσει τα τελευταία χρόνια, θα δώσουμε δύο αριστεία διδασκαλίας. Ένα για μάθημα κορμού και ένα για μάθημα επιλογής. Το αριστείο διδασκαλίας για μάθημα κορμού θα απονεμηθεί σε έναν συνάδελφο που έχει δώσει τα πάντα για το μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα. Σε έναν οραματιστή, σε μια ηγετική φυσιογνωμία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε έναν ακαδημαϊκό υψηλότατου κύρους και διεθνούς εμβέλειας, ο οποίος καθημερινά δίνει και κερδίζει μάχες σε όλα τα μέτωπα της εκπαίδευσης. Σε ένα δάσκαλο που λόγω θέσης, αν και βρισκόταν πάντα στην κορυφή των κατατάξεων αξιολόγησης, δεν είχε πάρει αριστείο διδασκαλίας ως σήμερα από το MBA International. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή μου να απονείμω το αριστείο διδασκαλίας του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010 για το μάθημα κορμού στο διδάσκοντα του μαθήματος Data, Models and Decisions, καθηγητή και πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γρηγόρη Μπραστάκο. Είμαι πολύ συγκινημένος, πραγματικά, δηλαδή από όλα τα βραβεία που έχω πάρει, νομίζω αυτό μετράει περισσότερο από όλα. Θέλω να ευχαριστήσω τους φοιτητές μου, διότι αυτοί μου τα απονέμουν. Η βαθμολογία είναι από τους φοιτητές. Επομένως, νιώθω ότι κάνω κάτι σωστά. Θέλω να ξέρετε ότι και εγώ και όλοι οι συνεργάτες μας συνεχίζουμε με αμύωτη την ένταση και για το MBA το International, αλλά και γενικότερα για την ελληνική παιδεία. Και με αυτή την ευκαιρία θέλω να πω ότι η ελληνική παιδεία περνάει μια μεγάλη αλλαγή αυτή την εποχή. Θα έχετε ακούσει ότι γίνεται μια μεγάλη κουβέντα για ένα νέο σχέδιο νόμου το οποίο έχει ετοιμαστεί και είναι υπό διαβούλευση. Θέλω να σας δηλώσω ότι ο Πρίτανής σας είναι φανατικά υπέρ αυτού του σχεδίου διαβούλευσης.
Είμαι μια πολύ μικρή μειοψηφία, δυστυχώς. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι η κοινωνία είναι μαζί μας. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει ένα καλύτερο αύριο για την ελληνική εκπαίδευση. Και θέλω και εσείς να βοηθήσετε σε αυτή την προσπάθεια για να μπορέσουμε να τα κάνουμε τα πράγματα καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Το αριστείο διδασκαλίας για μάθημα επιλογής απονέμεται σε έναν άνθρωπο που υπηρετεί το πρόγραμμα εδώ και πάρα πολύ καιρό, με συνέπεια, αν και προέρχεται από το εξωτερικό, από ξένη χώρα, αλλά και από τον εταιρικό κόσμο. Δεν είναι καθηγητής σε πανεπιστήμιο. Η φετινή αξιολόγηση της διδασκαλίας του έφτασε σχεδόν το απόλυτο άριστα, δείχνοντας πως και τα απόλυτα μεγέθη τελικά είναι κατορθωτά. Το αριστείο διδασκαλίας του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010 για μάθημα επιλογής απονέμεται στο διδάσκοντα του μαθήματος Knowledge Management, κύριο Άντριαν Ντέιλ. Δυστυχώς, ο κύριος Ντέιλ δεν μπορούσε να παρευρίσκεται στη σημερινή εκδήλωση, μας έστειλε όμως τα σχόλια και τις σκέψεις του. Ακολουθεί η ορκομοσία των φοιτητών. Τον όρκο θα εκφωνήσει η πρώτη των πρώτων από τους φοιτητές του Τμήματος Πλήρους Φοίτησης, κυρία Μανουέλα Συφνέου. Προκειμένου να γίνει ορκομοσία, όσοι βρίσκεστε στην αίθουσα, σηκωθήκατε όρθιοι. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που πρόκειται να ορκιστούν, να σηκώσουν το δεξί τους χέρι σε σχήμα σταυρού για να δώσουν τον καθιερωμένο όρκο. Του διπλώματος των μεταπτυχιακών σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Αξιοθήσα, καθομολογώ τάδε. Κατά ρετήν και δικαιοσύνη βιώσομαι και εμπίστη ΑΗ πολιτεύσομαι, πρώτη πότε με αυτήν παρέχουσα και τα εκ του Πανεπιστημίου εκτιθέτα διδάγματα, πιστός και ακριβώς εν το βίο τηρούσα και τις άλλες μεταλαμπαδεύουσα, ωφέλιμον ούτω εμ' αυτή την πολιτεία και ανθρώπων κοινωνία παρέχουσα. Και τώρα η απονομή των πτυχίων. Παρακαλείται ο Διευθυντής του Προγράμματος, κύριος Γρηγόρης Πραστάκος, ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Προγράμματος, κύριος Γιώργος